Για να δούμε τα δεδομένα που έχουμε κυρίε και κύριοι στην παγκόσμια οικονομία. Ποια δεδομένα δηλαδή, Έλενα Λάσκαρη, μιλάμε για την απόλυτη ανατροπή των δεδομένων. Έχουν έρθει τα πάνω κάτω και αυτό φάνηκε από τι νεότερε προβλέψει τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι οποίε τελούν υπό αναθεώρηση, μόλι δημοσιεύτηκαν. Mm. Έχουμε τρία σενάρια. Ασία. Ε, καμία σχέση με τι προηγούμενε προβλέψει yeah. και στο μετώπο του πληθωρισμού και τη ανάπτυξη. Ο πληθωρισμό, στο βασικό σενάριο, στο καλό σενάριο, είναι στο 5,1% σε μέσα επίπεδα στην Ευρωζώνη φέτο. Ήταν 3,2% η τελευταία εκτίμηση. Στο δυσμενέ σενάριο, 5,9%. Στο ακραίο σενάριο, 7,1%. Τι κάνει τα σενάρια δυσμενή και ακραία. Mm -hmm. Διαταραχέ δευτερογενής, κλείσιμο της τρόφιγκας ε, του φυσικού αερίου, η πλήρης διακοπή και μια συνέχιση του πολέμου σε μακρύτερο χρονικό διάστημα, μια παγκόσμια διαταραχή. Στο μέτωπο τη ανάπτυξη, σε όλα τα σενάρια που Θα Αναθεώρηση προ τα κάτω. Δεν μπαίνουμε σε ύφεση, αλλά η ανάπτυξη ψαλιδίζεται αισθητά. Στο καλύτερο σενάριο 3,7% στο ακραίο mm. 2,3%. Πάντω, Αυτές... σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, το πρόβλημα το είχαμε ήδη. Αλήθεια. Το... Πώ αυτό το πρόβλημα δημιουργούσε το άλλο πρόβλημα, δηλαδή το ροκάνισμα τη ανάπτυξη. Απλώ αυτό το πρόβλημα ήταν μεγάλο και τώρα γίνεται τεράστιο πια. Θα δούμε τα στοιχεία του Φεβρουαρίου. Ο πληθωρισμό είναι ένα παγκόσμιο εφιάλτη, το έχουμε ξαναπεί. Στι ΗΠΑ 7,9% είναι υψηλό 40 ετών. Στην Ελλάδα 7,2%. Στην Ευρωζώνη είναι υψηλό 25 ετών. Πολιεδέ ψηλό και στην Ευρωζώνη 5,8%. Και, τον και νιώσαμε το νιώσαμε ήδη το Φεβρουάριο. Για να δούμε, γιατί πραγματικά τα στοιχεία αυτά ε, όχι ότι δεν τα καταλαβαίνουμε όλοι στη τσέπη μα, αλλά πλέον αποτυπώνουν μια νέα πραγματικότητα σε αριθμό. Και έχω να σου πω ότι αυτέ οι τιμέ είναι καλύτερα σε σχέση με τον Ιανουάριο. Φυσικό αέριο 78,5%, ηλεκτρισμό 71,4%, πετρέλαιο θέρμα 41% πάνω σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Στο καλάθι τη νοικοκυρά ψωμί 5,9%, γαλακτοκομικά 6% πάνω, πουλερικά 6,8% πάνω, μεγάλε αυξήσει σε λαχανικά 15,2%, καφέ 4,1% και έχουμε ακόμα δρόμο δυστυχώ. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.